Η δράση τη κυβέρνηση εξαπολύει η επαιδεία του ΣΥΡΙΖΑ ύστερα από το γεγονό ότι αμέσως μετά την ανάρτηση των αποτελεσμάτων των βάσεων 2020 από το Υπουργείο Υγεία έπεσε για πολλή ώρα η σχετική ηλεκτρονική σελίδα των αποτελεσμάτων. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, σειρά είχε σήμερα η περίφημη ηλεκτρονική διακυβέρνηση που ειδικά στο πολύπαθο Υπουργείο Παιδεία έχει καταντήσει το πιο σύντομο ανέκδοτο. Εν έτη 2020, το υπέρκομψο επιτελικό κράτο Μιτσοτάκι και υπό την διεύθυνση τη κυρία Κεραμέως Startup που εδρεύει στο κτίριο του ΥΠΕΘ, πέτυχαν μια ξεπέραστη καινοτομία. Να ρίξουν για πρώτη φορά στα χρονικά το σύστημα ηλεκτρονικής μετάδοσης των αποτελεσμάτων των Πανελλήνιων Εξετάσεων. Αυτή την ώρα, εκατοντάδε χιλιάδε υποψήφοι και οι οικογένειέ του ταλαιπωρούνται και δεν έχουν πρόσβαση στα αποτελέσματα. Σε πολλά λύκη επίση, όπω καταγγέλλεται, δεν έχουν αναρτηθεί οι σχετικοί πίνακε. Πόση ακόμα αριστεία ανικανότητα και ρεσιτά λασκετοσύνη θα αντέξει αυτό ο τόπο. Απαιτούμε αυτή τη στιγμή εξηγήσει και καλούμε την Υπουργό Παιδεία να αναλάβει την ευθύνη τη. Ο ΣΥΡΙΖΑ με ανακοίνωσή του πριν λίγο καιρό όταν πληροφορήθηκε ότι κατέρευσαν τα εσωτερικά ηλεκτρονικά συστήματα του Υπουργείου, προειδοποίησε για το πρόβλημα και ζήτησε εξηγήσει και απαντήσει. Το Υπουργείο Παιδεία ω συνήθω κρύφτηκε. Η απάντησή του ήρθε σήμερα με οδυνηρό και αποκαλυπτικό τρόπο. Δεν θα συνεχίσουμε. Η χώρα διαθέτει πρωθυπουργό, ο οποίο έχει την ευθύνη των επιλογών του και των υπουργών τη κυβέρνησή του. Απλώ δεν μπορούμε να μην αναλογιστούμε τι θα συνέβαινε, τι θα γραφόταν και τι θα μεταδιδόταν σήμερα αν αυτό το ανίκουστο και εξοργιστικό γεγονό συνέβαινε επί ΣΥΡΙΖΑ.